Y hoy Dios quiere más. Detalles, no game by game, it's day by day for me, because every season training season is the most important thing every day for every player. If we want to take the best of the players, I have to allow them to perform, but not just in the games, always in the training session. I am hoping to get it from them. Αυτό που πάντα έχω στο μυαλό σας το μου είναι να κοιτάζω μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με παιχνίδι. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο οφείλεις να πορεύεσαι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αν θέλουμε να πάρουμε αυτό που σας είπα προηγουμένως, το μάξιμο από κάθε ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να δουλεύουμε όχι μόνο στα παιχνίδια, αλλά κάθε μέρα να επιζητάμε το καλύτερο στην προπόνηση για να παρουσιαζόμαστε καλύτερα. Έχει παρακολουθήσει το μάτς της Σαλαμίνας με την Ανόρθωση. Η Ανόρθωση είναι η επόμενη αντίπαλος του. Εντυπώσεις για το πρώτο παιχνίδι κυπριακού ποδοσφαίρου και για την Ανόρθωση που θα αντιμετωπίσει η Κυριακή. Very good impression, because Anotos is a very tough team, because they make the good efforts all the time. They have to know what to do in all the time. I like the play, the way they play, and I think that it's going to be a very hard and very tough game. And regarding of Salamina, I think that is different style. Playing maybe with more with the ball, and Anorthosis is a strong team with a very tall players, players with quality. This is the reason why it's in the top of the league. But we hope to compete with them and win. That is possible. Εντάξει, έχω πάρα πολύ καλή εντύπωση από το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί ήταν και το πρώτο παιχνίδι που παρακολούθησα εδώ στην Κύπρο. Εστιάζοντας περισσότερο στην Ανόρθωση, γιατί είναι ο επόμενος μας αντίπαλος, είναι μια δυνατή ομάδα που είχε τον έλεγχο, είχε ευκαιρίες. Σε όλο το παιχνίδι ουσιαστικά είναι μια ομάδα που ξέρει τι να κάνει μέσα στο γήπεδο και μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε στο παιχνίδι. Είναι για μας το παιχνίδι της Κυριακής, το τέρμπι της Κυριακής, ένα δύσκολο και το περιμένω ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση με τη Νέα Σαλαμίνα, νομίζω ότι ήταν λίγο πολύ διαφορετικός ο τρόπος που προσπάθησαν να αγωνιστούν στο παιχνίδι. Η Νέα Σαλαμίνα προσπάθησε κυρίως να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Η Ανόρθωση είναι μια ομάδα πιο δυνατή, αθλητική, με ψηλά κορμιά, ποιοτική, και αυτό και είναι στην πρώτη θέση. Γι' αυτό και την Κυριακή θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να είμαστε ανταγωνιστικοί και ασφαλώς να πάμε για να διεκδικήσουμε και να πάρουμε την